Την ίδια στιγμή που στη Μινεσότα γίνονται όλα αυτά, ένα νέο περιστατικό αστυνομικής βίας έλαβε χώρα στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών με θύμα μία Αφροαμερικανή. Οι αστυνομικοί την ρίχνουν στο έδαφος και την γρονθοκοπούν επειδή δεν άκουσε τις εντολές των αρχών για να απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία νωρίτερα είχαν ακουστεί πυροβολισμοί. Τη ζήτησαν να απομακρυνθεί, εκείνη αντέδρασε διότι εκεί έμενε η κόρη της και είπε ότι δεν είχε λόγο να φύγει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της επιτέθηκαν. Την ξυλοκοπούν, χρησιμοποίησαν μάλιστα και όπλο ηλεκτρικής εκένωσης κατά του συζύγου της και αυτή η επίθεση επίσης έρχεται να προσθεθεί στις πολλές εκείνες και με πρόσφατη τη φωνική. Τώρα τηλεθεατές βλέπουν και σου λέει, μετά από αυτό είχαμε αυτά τα περιστατικά. Επομένως, άμα οι τοπικές κοινωνίες είναι ποτισμένες με εικόνες βίας και τις θεωρούν ενδεχομένως κομμάτι της περιφοράς της ανθρώπινης, τόσο απλά και κατανοητά και εύπεπτα, τότε ναι, αυτά ή συγχωρούνται ή εν πάση περιπτώσει γίνονται κατανοητά. Κάποιος τον βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα, λειτουργήσε πολύ διχαστικά για την Αμερικανική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια. Η οργή πάντως ξεχυλίζει και λόγω αυτού του περιστατικού που έχει προκαλέσει επίσης αντιδράσεις.